Κύριε Τσιμενίδη, καλησπέρα και καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά, κύριε Μαρκουλίδη, καλησπέρα σας. Κύριε Τσιμενίδη, τις τελευταίες ημέρες ακούστηκαν πάρα πολλά θέματα σχετικά με τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Χθες το μεσημέρι που μιλήσαμε δεν είχατε ακόμη κάποια νεότερα, ωστόσο το βράδυ υπήρξαν κάποιες εξελίξεις. Καταρχήν, είχατε μια επικοινωνία, όπως γνωρίζω, με τον κύριο Μπεχράκη σχετικά με το θέμα που κρατά επί μακρόν, το θέμα του πληστηριασμού της βιομηχανίας. Τι σας είπε ο κύριος Μπεχράκης? Ναι, ναι, κύριε Μαρκουλίδη, αυτά τα οποία ακουστήκαν και εμείς τα διαβάσαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας δημιούργησαν μια έντονη ανησυχία. Γι' αυτό και είχαμε για πολλωστή φορά και χθες το βράδυ επικοινωνία τηλεφωνική με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Μπεχράκη, όπου για άλλη μια φορά μας διαβεβαίωσε ότι με τις εν λόγω εταιρείες, είτε είναι τράπεζα η Attica Bank που προβαίνει στον πληστηριασμό εγκαταστάσεων της βιομηχανίας, είτε είναι η προμηθεύτρια εταιρεία ΔΕΠΑ, προμηθεύτρια φυσικού αερίου που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του εργοστασίου, είναι σε διαβούλευση. Η εταιρεία και σήμερα που συζητάμε και μιλάμε είναι σε διαπραγματεύσεις με τις εν λόγω εταιρείες για να βρουν λύση. Ήταν καθησυχαστικό στην ομιλία του, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, διότι εκτιμά ότι κοινή συνενέση θα βρουν μία λύση και θα συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου. Βέβαια, εμείς η ανησυχία μας υπάρχει, εάν αυτό το πράγμα δεν το δούμε στην πράξη, να εφαρμόζεται, να προχωρά αυτή η συμφωνία και αυτή η συνέχεια τη ομαλή λειτουργία, σαφώς και δεν θα πάψουμε να ανησυχούμε. Είμαστε σε επαγρύπνηση όλο το προηγούμενο διάστημα και έτσι θα συνεχίσουμε. Κύριε Τσιμενίδη, ξέρουμε ότι αυτό το θέμα έχει παίξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και περίπου ένα χρόνο και θυμάμαι ότι κάθε φορά γινόταν ακριβώς, υπήρχαν αυτές οι ακριβώς διαβεβαιώσεις και τελικά όντως καθυστέρωσε το θέμα. Φαίνεται ότι η πολιτική της διοίκησης είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, κάποιες στιγμές θα ξαναεμφανιστεί η Attica Bank, θα ξαναεμφανιστεί, μέχρι που στο τέλος το ζήτημα να ξεχαστεί. Φαντάζομαι ότι αυτό θα σας είπε και ο κύριος Μπεχράκης, έτσι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορίζοντας. Υπάρχει συνεχή επαγρύπνηση, διότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά. Η λειτουργία της είναι συνυφασμένη με τις άλλες δραστηριότητες, με τους προμηθευτές, με τις τράπεζες, γενικότερα με την αγορά, και εφόσον στην ελληνική αγορά είμαστε εγκατεστημένοι και λειτουργούμε με τα χίλια μύρια προβλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει παράπλευρες επιπτώσεις και στη δικιά μας λειτουργία. Μπορεί όμως η εταιρεία μέχρι τώρα αυτό αποδεικνύει εξιδίων δυνάμεων να αντιμετωπίζει τις οποιασδήποτε καταστάσεις και να μπορεί να υπάρχει και να οραματίζεται και να κάνει όντερα για το μέλλον. Αυτό κάνει και τώρα. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, πρέπει να επαγρυπνούμε. Πρωτίστως η εταιρεία είναι θέματα τα οποία άπτονται της διοίκησης. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έντονα ανήσυχοι για το παρόν της εταιρείας, γιατί αντιμετωπίζει τα προβλήματα, βλέπουμε. Και βέβαια θέλουμε να έχουμε ομαλή λειτουργία. Αυτό, γι' αυτό έχουμε μυαλό, γι' αυτό επαγρυπνούμε, γι' αυτό είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση, να έχουμε διαβεβαιώσεις, να έχουμε και πράξεις που να εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία, και αυτό είναι το οποίο θα μας δίνει προοπτική για μελλοντική προοπτική, για να μπορούμε με αισιοδοξία να βλέπουμε το μέλλον. Κύριε Τσιμενίδη, όσον αφορά τον πληστηριασμό, okay. Προσφάτως όμως ακούστηκαν και... Επαναλαμβάνω, κύριε Μαρκουλίδη, και για τον πληστηριασμό και για την συμφωνία με τη ΔΕΠΑ, ήδη είναι σε διαπραγματεύσεις η εταιρεία, ακόμη δεν έχουν καταλήξει. Ελπίζω τις επόμενες ώρες να είναι σε θέση να μας πληροφορήσει ότι έχουν βρει λύση αισίως. Μακάρι, για να μην φτάσουμε στο σημείο να φοβόμαστε πάλι ότι θα κοπεί η παροχή φυσικού αερίου, το οποίο πέρσι δημιούργησε τα τόσα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι. Πέρσι, κύριε Μαρκουλίδη, θυμίζω ότι προέκυψε μία συμφωνία η οποία προβλέπει ότι η εταιρεία θα προπληρώνει τη μηνιαία κατανάλωση του φυσικού αερίου. Είναι μια δυσμενής ή αν θέλετε δυσβάστακτη συμφωνία προνομιακή για τη ΔΕΠΑ, επαχτής για την εταιρεία, διότι προπληρώνει. Είναι πού το είδες αυτό, να πληρώνει πρώτα το ρεύμα και μετά να ξοδεύει ρεύμα. Έτσι και η εταιρεία πρώτα πληρώνει και μετά καταναλώνει. Άρα είπε και η ΔΕΠΑ θα πληρώσετε για να πάρετε. Είναι σε διαβούλευση προκειμένου να βρεθεί για αυτή η λύση και να ισχύει η συμφωνία. Ναι. Όσον αφορά τους μισθούς, τι γίνεται, κύριε Τσιμενίδη? Πάλι είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Μου έχουν αναφέρει και φίλοι μου οι οποίοι δουλεύουν στο εργοστάσιο. Και εκεί, κύριε Μαρκουλίδη, έχουμε σημαντικότατες καθυστερήσεις. Για πόσο μιλάμε? Για πόσο μιλάμε?
περίπου στο μήνα. Πάνω κάτω είμαστε στο μήνα καθυστέρηση, από τον Νοέμβριο. Εκαθάριση του Νοεμβρίου. Εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι μόνο η μισθοδοσία, είναι και οι αποζημιώσεις των συναδέλφων συνταξιούχων. Έχουν φύγει συνταξιούχοι από πέρσι και είναι απλήρωτοι. Και εκεί παρατηρούνται σημαντικότατες καθυστερήσεις, ως επίσης και στη μισθοδοσία. Τα δεδουλεμένα. Και εκεί έχουμε πάρει υποσχέσεις ότι τις επόμενες ημέρες η εταιρεία θα μπορεί να είναι σε θέση να πληρώσει τις οφειλές. Μακάρι, μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα. Κύριε Τσιμενίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό απόγευμα να έχετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή χρονιά, κύριε Μαρκολίδη. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.